Νέα επίθεση στην Ελλάδα εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, παίρνοντας μάλιστα τη σκυτάλη Μαρία Ζαχαράκη από τον Υπουργό Άμυνας της χώρας, τον Χουλουσία Κάρ. Ναι, Ματίνα, μετά την κύρωση της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών γίνεται ο δεύτερος υπουργός της κυβέρνησης Ερντογάν μετά το Χουλουσία Κάρ, ο οποίος βλέπουμε ότι από τις δηλώσεις του δηλώνει συνεχώς την ετοιμότητα της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια στρατιωτική, θα λέγαμε, ετοιμότητα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ από την Ελληνογαλλική Συμμαχία, γι' αυτό και προσπαθεί η Άγκυρα να δηλώσει τώρα παρούσα και πάλι στην Ανατολική Μεσόγειο. Με κινήσεις πρώτα επί του πεδίου, Ματίνα, όπως είναι το Roots Race, και με έντονη ρητορική. Τώρα, η έξοδος του τουρκικού ερευνητικού, πέρα από τη χρονική συγκυρία, έχει να στείλει, στέλνει και ένα άλλο μήνυμα. Αγγίζει ένα μέρος της Κυπριακής ΑΟΣ. Κατά 3 χιλιόμετρα, αυτή η Ναύτεξ μπαίνει μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η Άγκυρα θέλει, λοιπόν, με αυτή την Ναύτεξ και με αυτή την κίνηση που κάνει, να στείλει το μήνυμα ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή ΑΟΣ, πως το Nautical Geo μπήκε στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και τώρα θα μπούμε και εμείς στη δική μας. Βέβαια, υπάρχει έντονη κριτική πίσω από την ερώτηση που έγινε σήμερα στο Τζαβούσογλου, γιατί η Τουρκία δεν ορίζει ΑΟΣ ακόμη. Υπάρχει, θα λέγαμε, μια παρασκηνιακή γκρίνια που δέχεται τελευταία η κυβέρνηση από φανατικούς πρώην στρατιωτικούς. Πώς ένα τόσο δα κράτος, λένε, σαν την Κύπρο, έχει κηρύξει ΑΟΣ, και η Ελλάδα με την Αίγυπτο μερικώς έχουν κηρύξει και εμείς ακόμη δεν το τολμάμε. Και υπάρχει βέβαια και άλλη γκρίνια τις τελευταίες ώρες μετά από αυτή την Ναύτεξ που λένε στην κυβέρνηση Ερντογάν γιατί μπαίνει μόνο 3 χιλιόμετρα μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Είναι σαν να αναγνωρίζουμε το χάρτη της Σεβίλης και ουσιαστικά την ελληνική ΑΟΣ. Πάντως εδώ συζητείται έντονα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα μετά τη σύμπραξη με την Ελλάδα έχει αποκτήσει υπεροχή στον αέρα με τα γαλλικά Ραφάλ και σιγά σιγά και στη θάλασσα με τις φρεγάτες Μπελαρά. Γι' αυτό και η Άγκυρα τρέχει να προλάβει αυτή τη στιγμή με όλες αυτές τις κινήσεις που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, Ματίνα. Και όπως και να έχει, διαφαίνεται ο εκνευρισμός και η αμηχανία της Άγκυρας. Μαρία Ζαχαράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.